σήμερα να απαιτήσουμε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, αποκατάσταση των γεφυρών και αποζημιώσεις στο 100%. Σε αυτά τα δύο χρόνια στηριχτήκαμε στο συλλογικό μας αγώνα. Στήσαμε την Επιτροπή Πλημμυροπαθών που αποδείχθηκε στήριγμα του αγώνα μας. Καταφέραμε να κάνουμε συνελεύσεις, να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις, να συντονιστούμε, να οργανώσουμε κινητοποιήσεις όπως και η σημερινή για τρίτη χρονιά εδώ στη γέφυρα του Βασιλικού, όπως στη γέφυρα της Χαλκίδας, πολλές παρεμβάσεις στο Δήμο και στην Περιφέρεια, καταθέσαμε τα αιτήματά μας στη Βουλή, συντονιστήκαμε με άλλους πληγέντες στην Βόρεια Εύβοια αλλά και πανελλαδικά. Συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις στη Στροφιλιά και στην Αθήνα. Ξαναβγαίνουμε σήμερα στο δρόμο να διαμαρτυρηθούμε, επειδή αυτός ακριβώς ο αγώνας μας είναι που μας έφερε αποτέλεσμα και πιέζει τους αρμόδιους. Κάθε φορά που κάτι κάνουμε, εμφανίζονται μηχανήματα στο Λίλα, κάνουν έστω και τα ελάχιστα για να μας καθησυχάζουν. Όπως έγινε και με τη σημερινή κινητοποίηση, που όλος τυχαίως τώρα βρήκε ξαφνικά το Υπουργείο Υποδομών Εργολάβο για τη γέφυρα των Φύλων και έτρεχαν βουλευτής της κυβέρνησης, ο αντιπεριφερειάρχης και ο περιφερειάρχης να προλάβουν να δεσμευτούν ότι ξεκινάνε τα έργα. Εμείς τους πιέσαμε. Το καταλαβαίνουν καλά και όσοι καλοθελητές προσπαθούν να μας διασπάσουν. Και όσοι μας λένε ότι με τον αγώνα δεν γίνεται τίποτα και να πάμε μόνο δικαστικά. Εμπιστοσύνη σε μεσίες που μύρισαν ξαφνικά τώρα τις εκλογές και θυμήθηκαν τώρα την περιοχή μας, δεν μπορούμε να δείχνουμε.